μπορεί να βρισκόμαστε εδώ. Πού θα πάει ο κόσμο. Ένα σπέγγι του ήδη πιστεύω. Με πάει η εκπομπή. Ωραία, δεν πάνε. Δεν πάνε. Πάνε. Για πότε, για σήμερα. Κάπως έτσι. Ναι, κύριε, το λόγο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εδώ, κοντερό. Κάπως. Πλούχι. Είναι με τόχι. Κάτω τόχι, ναι. Πού είναι. Με τόχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε τέτοιες που αρά. Αυτό αριστερά. Τρίτη ήταν. Με τρίτη. Είναι αυτό που
Μόλις πάνε σπίτι, 11 η ώρα, να δείτε το
il pollo. Ma è bello sbagliare, non so se si può. Però ma insomma, le tre volte, mi è chiesto, mi è chiesto, mi è chiesto, mi sta buttando. Cristo alla Marta Grossa, che tu io, che tu hai un hermano. Amen. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του φανταγού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σχήνωσον εμή και καθάρισον ημάς από πάση πλήδος και σώσον αγαθέντα ψυχά σημών. Ευλογητός η Χριστέ, είναι αναγκαία η προσευχή. Και εδώ καταλαβαίνουμε μόνοι μας ότι είναι αναγκαία για να μην μένουμε στην ίδια τάξη. Για να ανοίγει ο Θεός το μυαλό και να μας φωτίζει να καταλαβαίνουμε τα ρήματα τα δικά Του. Ρήματα Θεού, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Μας είναι γνωστό σε όλους ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός και ύστερα βέβαια του Νόε, ο Θεός, ο Νόε, άφησε ελεύθερα τα κοράκια για να του φέρουν μήνυμα περί του τέλους του κατακλυσμού. Και βέβαια αυτά δεν γύρισαν πίσω. Βρήκαν πτώματα και ρίχτηκαν σε αυτά. Αντίθετα, τα περιστέρια στη συνέχεια που έστειλε για να πάρει το μήνυμα, να του φέρουν μήνυμα και πήγαν και γύρισαν κομίζοντας κλάδο ελέας. Υπάρχουν χριστιανοί που μπαίνουν στην κυβωτό του Θεού, στην Εκκλησία δηλαδή, που ο ίδιος ίδρυσε, και όταν φεύγουν από την Εκκλησία, σαν τα κοράκια πέφτουν στην ύλη και λησμονούν τον Άγιο και λυτρωτικό εκείνο χώρο που ονομάζεται Εκκλησία του Θεού. Υπάρχουν και οι άλλοι. Κατά τη ρίση του Κυρίου, εκλεκτοί, που βέβαια συχνά εκκλησιάζονται ή και ακόμη ακούνε ρήματα Θεού και σαν τις περιστερές
δεν εισμονούν τον τόπο στον οποίο δίδεται τροφή και απολαμβάνονται πνευματικά αγαθά. Δόξα τον Θεό. Και εδώ που βρισκόμαστε εμείς, ας δώσει ο Θεός πάντοτε σαν τα περιστέρια του Νόε που γύρισαν πάλι στην Κιβωτό, να μας αξιώσει να είμαστε και στην Εκκλησία, γιατί εκεί είναι το κέντρο μας, και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Χωρίς τα Ιερά Μυστήρια, χωρίς τη μελέτη, την ακρόαση του Θεού Λόγου, δεν μπορεί να σταθεί η ψυχή. Μελέτη της καρδίας μου είναι ο Λόγος, λέει ο Δαβίδ. Κύριε, αγάπησα τόπον σκηνώματος δόξης σου. Αγαπάω το χώρο που κάνει την παρουσία σου και είναι γεμάτο δόξα. Και αυτός είναι η εκκλησία του. Εκεί μεταμορφωνόμαστε και εμείς. Με τη χάρη του που βασιλεύει, γιατί εκεί είναι το ταμείο που παίρνουμε τους θησαυρούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν κανείς απουσιάζει από την Εκκλησία, σε χαρβαλώνει εντελώς και γίνεται εντελώς αδιάφορος. Εντελώς αδιάφορος. Και προβάλλει ορισμένες δικαιολογίες, ότι είναι παντογνώστης και τα ξέρει όλα και δεν του χρειάζεται ούτε Εκκλησία, ούτε κάτι άλλο που να του θυμίζει τη θεϊκιά του καταγωγή. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ή ακόμα και σε χώρους που ακούμε το Λόγο του Θεού ή ζούμε με την προσευχή τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν βασιλεύει η περιφρόνηση. Και μάλιστα η περιφρόνηση εκείνη που συναντιέται έξω από εγωισμό, που την δείχνουν εκείνοι που έχουν πολλά υλικά αγαθά. Ούτε πάλι ο φθόνος εκείνου του φτωχού που βλέπει τον πλούσιο και τον φθονή, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο φτωχός άνθρωπος ότι είναι χορταράκι του αγρού και ότι ούτως εξανθίσει, ότι μαραίνεται όπως το χορταράκι γρήγορα, και επομένως γιατί να του ζηλέψει ο φτωχός του πλούσιου τα υλικά αγαθά. Σε χώρους πνευματικούς με πρώτη και τέλεια θέση την Εκκλησία μας, και συνέχεια σε χώρους όπου βασιλεύει και ακούγεται ο Λόγος Θεού, όπου μαζεύομαστε εδώ σαν αδέρφια, το πρώτο λόγο έχει ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, και το τελευταίο λόγο πάλι ο Χριστός και η Αγία Τριάδα και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Στην Εκκλησία και στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε ότι αυτά που έχουμε, όχι θεωρητικά, όχι θεωρητικά, τα υλικά αγαθά εννοώ, ακόμα και αυτή την υγεία μας,
τα εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Τα εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Και ότι ο πλούτος όταν ρέει, μη, λέει η Αγία Γραφή, αφήνεις την καρδιά σου να τον αγαπήσει. Μη προτίθεις συν καρδία, μη βάζεις την καρδιά σου δίπλα και αγκαλιάσει το πλούτο. Γιατί δεν είναι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Ο Χριστός μας είπε ξεκάθαρα. Ή το μαμονά ή εμένα. Δεν μπορεί να αγαπάμε και τα δύο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως συμβαίνει σε όλους μας, να παρακαλάμε τον Θεό, να μας λυτρώσει από το κακό της πλεονεξίας. Γιατί είναι καθαρή η ειδωλολατρία η πλεονεξία. Δεν το λέω εγώ. Το τονίζει η Αγία Γραφή ιδιαίτερα, ότι η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία, η φιλαργυρία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα ήθελα, επειδή στην Εκκλησία μας και εδώ που βρισκόμαστε τώρα έχουν την πρώτη θέση άλλοι θησαυροί, άλλοι θησαυροί. Και αναφέραμε ο Λόγος του Θεού, την Εκκλησία, το σώμα και το αίμα του, τα μυστήριά του κ.ο.κ. Να παραθέσουμε την τροφή την πνευματική, την έτοιμη, μέσα από το λόγο που έσπερνε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι καλούμεθα, πριν μπω στο θέμα καλά-καλά, για να καταλάβουμε γιατί θα μιλήσουμε, από την Εκκλησία να τελέσουμε αγώνα πνευματικό την περίοδο αυτή, νηστείας και προσευχής. Είναι καθαρά γνωρίσματα. Και αγρυπνίας όσοι δύναται. Και αγρυπνίας. Νηστείας, προσευχής, αγρυπνίας. Γιατί αυτά είναι όπλα. Όπλα. Που νικούν το διάβολο και δίδουν μαθήματα στην ψυχή του ανθρώπου. Δίδουν μαθήματα στην ψυχή του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, νηστεία, προσευχή και αγρυπνία. Τονίζω ότι είναι από τα πρώτα όπλα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο χριστιανός για να γίνει μέρα με τη μέρα να γίνεται πνευματικός, εις άδρα τέλειο και εις μέτρων ηλικίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η νηστεία είναι άσκηση. Είναι άσκηση, όπως την λέει η Εκκλησία μας την νηστεία βέβαια. Νηστεία που να απέχει και από κορέσμο και από τον αγορταίνει ο άνθρωπος και από ορισμένα είδη φαγητών και από την απουσία της κατάκρισης.
και από την απουσία της κατάκρισης. Δηλαδή με εφαρμογή το Λόγο του Χριστού μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Μόνο με την νηστεία αυτό πετυχαίνεται. Άμα δεν τρως, λεπταίνει και το σώμα και ομορφαίνει και η ψυχή και μπαίνει και η γλώσσα και το μάτι στη θέση του. Αυτά πάλι έτσι, πανεντάμα, όλα μαζί. Αν όλα αυτά συνοπτικά, που τα είπα πολύ, με πολύ υγα λόγια, είναι τα δικά μας μέσα και όπλα, μπορούμε να πούμε ότι ζούμε όντως τη ζωή που απαιτεί ο Χριστός από μας, που ζητάει ο Χριστός από μας, του χριστιανού, τη ζωή του χριστιανού. Θα ήθελα να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τη θυσία των μαρτύρων, κινούμενοι δηλαδή από ποιο πνεύμα οι Άγιοι μάρτυρες έφταναν σε σημεία που εμείς τα βλέπουμε και λυγίζουμε. Τα βλέπουμε και λυγίζουμε. Βέβαια υπάρχει δικαιολογία γιατί λυγίζουμε. Το γράφει ο Άγιος Ιωάννης στο τέλος ομιλίας που θα ακούσετε. Λέγει, δεν είναι, κάνω μία επαναφορά στα περασμένα θέματα που κάποιος είπε, μα φοβόμαστε που ακούμε αυτά που ακούγονται εδώ μέσα. Και μας τα είπε πολύ φοβερά ο Άγιος Ιπόλυτος. Έτσι ακούστηκε εδώ μέσα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή δεν έμαθες ποτέ να φοβάσαι την αμαρτία, που είναι το πρώτο και μεγαλύτερο κακό, που αυτό έπρεπε να κυνηγάς για να λυτρωθεί η ψυχή σου και να μην φοβάς τίποτα άλλο, επειδή δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό βασιλεύει μέσα στην ψυχή η δειλία. Πώς λοιπόν οι μάρτυρες έφθαναν να μην υπολογίζουν ούτε να φοβόνται και το μεγαλύτερο από τα κακά? Οι Άγιοι Μάρτυρες, όχι με τη δική μου περιγραφή, ότι ακούσετε θα είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι δικά μου. Και επομένως δεν θα πείτε ότι είναι του λέγοντος, αυτού που ομιλεί, αλλά αυτού που από το πνεύμα του Άγιου φωτίστηκε και είναι ο ασμαρίτης της Αγίας Εκκλησίας μας, του Ιερού Χρυσόστομου. Και εμείς λοιπόν θα ακούσουμε για το μαρτύριο ενός Αγίου που δεν έχετε ακούσει άλλη φορά το όνομά του, του Αγίου Λουκιανού, μάρτυρα Λουκιανού. Και πρέπει, ακούοντας για το μαρτύριό του, να το δεχθούμε. Πώς θα δεχόμαστε καταδιψασμένοι ένα ποτήρι δροσερού νερού? Με λαχτάρα μεγάλη, όταν διψάγαμε. Γιατί? Γιατί μας δροσίζει και δίνει ζωή στο σώμα. Και εμείς που θα δεχθούμε στις ακοές μας τα μηνύματα από το μαρτύριο του μάρτυρα, είναι σαν να παίρνουμε το μεστό, εφόσον το βάζουμε μέσα στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, και λειτουργεί μέσα ο πνευματικός κόσμος μας από εκεί και πέρα, όπως λειτουργούσε του Αγίου Μάρτυρα, τότε και εμείς
θα πάρουμε μισθόν μάρτυρος και μισθό δικαίου. Μισθό μάρτυρα και μισθό δικαίου. Γι' αυτό δεν πρέπει να λείπουμε ή να μην πάβουμε να μελετάμε τα μαρτυρολόγια, τους βίους που μιλάνε για τα μαρτυρία των Αγίων μας. Ο Άγιος Λουκιανός, κάπως οξύμορο, κάπως αντίθετα λειτουργώ σήμερα, αλλά επειδή από τον Άγιο μπροστά μου προτίμησα να το παραθέσω, εορτάζει σε ημέρες μεγάλες κοντά στα Θεοφάνη. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει χτες, ο δεσπότης μας Χριστός βαφτίστηκε στο νερό, στον Ιορδάνη ποταμό. Σήμερα, και εννοεί ο Ιερός Χρυσόστομος, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκιανού, σήμερα δούλος βαπτίζεται στο αίμα, αφού μαρτύρησε, και θα δούμε το μαρτύριο του Αγίου. Σήμερα δούλος βαπτίζεται στο αίμα. Χθες, και εννοεί, επαναλαμβάνω, τη βάψη του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Άνοιξαν οι ουρανοί. Σήμερα καταπατήθηκαν οι πόρτες του Άδη. Επαναλαμβάνω, σήμερα καταπατήθηκαν οι πόρτες του Άδη, του θανάτου. Ο Χριστός με τη βάπτιση άνοιξε τους ουρανούς. Ο μάρτυρας με το θάνατό του καταπατάει, αχριστεύει εντελώς τις πόρτες του Άδη, εκεί που ήσαν κλεισμένες οι ψυχές και μεταφέρονταν στον Άδη και περίμεναν και τον Κύριο, όπως και το έπραξε, να τις λυτρώσει. Μην απορούμε, λέγει ο Χρυσόστομος, που ονόμασε το μαρτύριο του Αγίου, τα βασανιστήρια δηλαδή του Αγίου, τα βασανιστήρια, αυτό το λέμε μαρτύριο, εννοούμε και εμείς το λέμε πέρασα μαρτύριο, μαρτυρική ζωή. Όμως δεν έχει σχέση το να μετάλλω. Μην απορούμε που ονόμασε ο Άγιος το μαρτύριο βάφτισμα. Ναι, είναι βάφτισμα αίματος, αλλά και πλήρωση και γέμισμα της ψυχής του Αγίου, του σώματος του Αγίου, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γέμισμα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με αποτέλεσμα, η μεν ψυχή Αγία να μεταβαίνει στον ουρανό, να έχει τη δύναμη ο Άγιος να φωνάζει «Όχι, δεν αρνούμε τον Χριστό», και από την άλλη το σώμα του να γίνεται ταμείο της χάριτος και να γιαζόμαστε εμείς με τα Άγια και Ιερά Δίψανα. Ναι, επαναλαμβάνω, είναι βάφτισμα το μαρτύριο του Αγίου. Γιατί, επαναλαμβάνω, καθαίρεται, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η ψυχή με τον τρόπο που φεύγει από τη ζωή αυτή με το μαρτύριο. Και όπως οι βαπτιζόμενοι λούονται στο νερό και καθαρίζονται, έτσι και οι μάρτυρες γενικά
λούονται στο δικό τους αίμα. Με το αίμα τους ξεπλένουν τις αμαρτίες τους. Πράγμα που έγινε και με τον Άγιο που σας ανέφερα προηγουμένως, τον Άγιο Λουκιανό. Πριν πάμε στο μαρτύριο του Αγίου, είναι ανάγκη να δούμε τον αντίπαλο του Αγίου. Ποιος ήταν ουσιαστικά ο αντίπαλος? Ο βασιλιάς που είχε απέναντί του και τον έκρινε και τον οδήγησε στο θάνατο? Ή σίγουρα βέβαια μήπως ήταν ο διάβολος ο ίδιος? Όπως και ήταν, κατάλαβε ο διάβολος που ήταν και εχθρός του, ότι ο μάρτυρας Άγιος Λουκιανός δεν επρόκειτο να ιτηθεί με τα βασανιστήρια. Τον είχε υποβάλει, θα δούμε, μας τα λέει και εδώ και ο Ιερός Χρυσόστομος, και τα διαβάζω. Δεν εφοβείται, λέει ο Άγιος, από τα βασανιστήρια, ούτε με το να του ανάψει ο διάβολος καμίνι και να το βάλει μέσα όπως έβαλε ο Άγιος στις πέδες. Ούτε με το να σκάψει, λέει, βάραθρο και να το πετάξει μέσα για το χώρο εκεί πέρα ο βασιλιάς. Ούτε με το να ετοιμάσει τροχό σαν την Αγία Βαρβάρα με μαχαίρια για να το κάνει κομμάτια. Ούτε με το να υψώσει τον μάρτυρα στο ξύλο, να το σταυρώσει ή να τον δέσει πάνω στα ξύλα όπως είχαν δέσει τον Απόστολο Παύλο στη φυλακή, που βέβαια ήταν μέσο βασανιστικό το δέσιμο πάνω στο ξύλο. Δεν ήταν άντε ένα δέσιμο σαν χειροπέδες, αλλά ταλαιπωρία μεγάλη ήταν το δέσιμο σε ξύλο, όσο χρόνο ήταν δεμένος ο τιμωρούμενος από το βασανιστήριο εκείνο. Ούτε με το να το ρίξει τους κρυμπλούς, ούτε στα θηρία, κατόρθωσε να υπερηγήσει το φιλόσοφο μυαλό του μάρτυρα. Το προσέξουμε αυτό, λέει, το φιλόσοφο μυαλό του μάρτυρα. Γιατί εδώ στο μυαλό υπάρχει το φρόνημα, ο Χριστός ζει, και αφού ζει ο Χριστός δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει και η νίκη. Επενόησε λοιπόν, αφού ήξερε ο διάβολος αντίπαλός του, ότι όλα όσα ανέφερα, σαν ένα τίποτα, θα τα περιφρονούσε. Επενόησε κάποιο άλλο μέσο για να του λυγίσει την ψυχή, για να του κάψει το φρόνημα. Ένα τρόπο πιο βαρύ, που να μην βαστάει όσο βαστάει ένα μαρτύριο, να έχει μήκος χρόνου, να έχει μεγάλη απόσταση χρόνου, αλλά να είναι και περισσότερο βασανιστικό. Να έχει τα δύο, και τον πόνο μεγάλο και το χρόνο σε μήκος, ώστε μέσα σε αυτά τα δύο ευρισκόμενος ο Άγιος να λυγίσει και να πει «Ναι, αρνούμε τον Χριστό». Επειδή οι αφόρητες κολάσεις, οι τιμωρίες οι μεγάλες δηλαδή, οι ανυπόφορες, τερματίζουν σύντομα, και αυτές που ανέφερα προηγουμένως ήταν αφόρητες κολάσεις, τροχούς, βάραθρα, φωτιές και τα... Είναι πράγματι βασανιστήρια, πάρα πολύ μεγάλα, ανυπόφορα. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από εκείνα. Προτίμησε να τον υποβάλει στο εξής. Τι κάνει λοιπόν
Ο διάβολος, ο εχθρός, αυτός τα επινοεί. Τα σπέρνει και εκτελούν οι άνθρωποι. Τι κάνει? Καταδικάζει τον Άγιο στον δια της πείνης θάνατο. Πώς λένε, έχουμε παρακολουθήσει, ο Τάδε κάνει διαμαρτυρία, λέει, στην Αθήνα, στην σκηνή και δεν τρώει. Απεργία. Απεργία πείνας, λέει. Εδώ, ο διάβολος δίνει διαταγή στο βασιλιά να εκτελεστεί ο Άγιος με το θάνατο δια της πείνας. Συ όμως, όταν ακούεις δια θάνατο εκ πείνης, μη θεωρήσεις ως ασήμαντο το λεγόμενον. Διότι από όλα τα είδη του θανάτου, αυτός εδώ είναι ο χειρότερος. Και μάρτυρες, όσοι τον δοκίμασαν, είναι μεγάλοι μάρτυρες, μεγαλομάρτυρες. Ήθε ποτέ να μην το γνωρίσουμε εμείς. Μας συμβουλεύει ο Άγιος. Καλά λοιπόν διδαχτήκαμε να προσευχόμεθα να μην εισέλθουμε εις πειρασμόν. Πάντοτε στην προσευχή μας να λέμε, και το λέμε, μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Γιατί ο Άγιος μπήκε σε πειρασμό και από τους πιο μεγάλους πειρασμούς. Θυμηθείτε, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουνε ψωμί να φας. Πίναγε και ο Κύριος. Υπέβαλε μόνος του τον εαυτό του στο μαρτύριο της πείνας. Το υπέβαλε τον εαυτό του μόνος του στο μαρτύριο της πείνας. Εάν βέβαια δεν δοκιμάζει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, τον εαυτό του στην αληθινή νηστεία, γιατί η νηστεία αυτό το νόημα έχει, να μπει στα χνάρια του Χριστού. Γιατί όσο περισσότερο το σώμα αδειάζει, να το πω έτσι, τόσο περισσότερο γίνεται δυνατή η ψυχή. Λέει, όσο ο έξω άνθρωπος, το σώμα δηλαδή, φθήρεται, τόσο ο ένδον ανακαινίζεται. Φθήρεται το σώμα, γίνεται ανακαινισμός της ψυχής. Καινούρια γίνεται η ψυχή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Άγιος Μάρτυρας υποβλήθηκε σε αυτό το είδος βασάνου. Να μαρτυρήσει το θάνατο που θα προερχόταν και προήρθε από την πείνα. Γιατί η πείνα, το διαβάσω όπως το λέει ο Άγιος, το καταλάβουμε, σαν δήμιος που κάθεται μέσα στα σπλάγνα μας, στα σπλάγνα του Αγίου εννοείται, καταξεσκίζει από παντού, τρώγοντας το σώμα, πιο φοβερά και από κάθε είδος φωτιάς και θηρίων, προξενώντας φοβερό πόνο, συνεχή και ανίποτο. Και για να καταλάβετε πόσο φοβερό πράγμα είναι η πείνα, σας συμβουλεύω να δείτε μέσα από την Αγία Γραφή τι έκαναν μανάδες σε καιρό πείνας. Σας συμβουλεύω, δεν το λέω εγώ, ο Άγιος,
να προσέξετε καλά, να δείτε τι φοβερό μαρτύριο είναι η πείνα. Κοιτάξτε μανάδες, τι έκαναν σε καιρό πείνας. Χείρες γυναικών ικτυρμόνων ύψησαν τα τέκνα αυτών. Μανάδες γεμάτο φίλτρο αγάπης από ικτυρμούς. Ικτυρμός σημαίνει αγάπη. Έλεος σημαίνει. Τέτοιες μανάδες σε καιρό πείνας έψησαν τα παιδιά τους και έφαγαν ψητό κρέας από τα παιδιά τους. Αναφέρεται στους θρήνους του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 4, στίχος 10. Ότι οι μανάδες δεν άντεξαν την πείνα, σε καιρό πείνας. Και έκοψαν κομμάτια τα παιδιά, τα έσφαξαν και τα έψαν και τα έφαγαν. Πάστε το λέει ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος. Για να καταλάβετε τι μαρτύριο είναι η πείνα. Αυτά που γέννησαν μητέρες, τα κατέφαγαν. Και γαστέρες που εγέννησαν τα παιδιά και κοιλιές που τα κρατούσαν και τα γέννησαν, έγιναν τάφος των παιδιών. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Αφού έφαγαν τα παιδιά τους, έγιναν τάφος οι κοιλιές των μανάδων οι ίδιες. Δεν τα έδεψαν στο νεκροταφείο, αλλά τα έδεψαν μέσα τους. Οι μανάδες. Έγινε τάφος λοιπόν, έγιναν τάφος οι κοιλιές των μανάδων. Και από αυτούς τους νόμους της φύσεως, αυτό καταλάβουμε καλά, πιο δυνατή ήταν η πείνα. Η φύση τι λέει, η μάνα να θυσιάζεται για το παιδί. Το αντίστροφο έγινε εδώ. Θυσίασε η μάνα το παιδί. Γιατί η πείνα είναι πιο δυνατή για τους νόμους της φύσεως. Η πείνα είναι πιο δυνατή και από τους νόμους της φύσεως. Χείρες γυναικών ικτυρμόνων ύψησαν τα τέκνα αυτών. Μανάδες τρυφερές έσφαξαν και έψαν τα παιδιά τους. Το τονίζω και άλλη μια φορά. Για να επαναλάβω και άλλη μια φορά ότι αυτό σημαίνει στραγγαλισμός στον νόμο της φύσεως. Τη στοργή που υπάρχει από τη φύση μέσα στη μάνα και θυσιάζεται και πρέπει να θυσιαστεί 100 φορές, την καταπάτησαν, την ξεπίδησαν, την ξεπέρασαν και έφαγαν τα παιδιά τους ψητά. Αυτό σημαίνει πείνα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όμως ο Άγιος Λουκιανός δεν νικήθηκε στο σημείο αυτό. Ενώ η πείνα είναι πιο δυνατή και από τους νόμους της φύσεως, αποδείχθηκε ότι η θέλησή του ήταν πιο δυνατή από αυτούς τους νόμους. Και υπέμεινε μαρτύριο θανάτου διά της πείνας. Και ποιος δεν θα τα χάσει ακούοντας αυτά. Εν τούτης, ποιο είναι δυνατότερο από τη φύση, αλλά και ποιο μεταβάλλεται πιο εύκολα από τη θέληση του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι άνθρωποι είμαστε και αλλάζουν εύκολα. Ποιο αλλάζει λέει πιο εύκολα. Αλλά για να μάθεις ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ισχυρό από το φόβο του Θεού, η θέληση αποδείχθηκε πιο ισχυρή και από τη φύση. Εδώ θα σταθώ λιγάκι, εδώ θα σταθώ λίγο. Αυτό ακριβώς το τελευταίο που διάβασα του Αγίου Χρυσοστόμου έρει, σηκώνει από τη μέση, αφαιρεί εκείνη την εύκολη πρόταση που μας γεννά ο πειρασμός στη σκέψη,
Πόπο, τι θα κάνουμε όταν βρεθούμε στη δινή θέση εκείνη να χάσουμε τα υπάρχοντά μας, που αναμένουμε μια τέτοια στιγμή, τι θα κάνουμε? Η απάντηση είναι σε αυτό που διάβασα τώρα, ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ισχυρό από το φόβο του Θεού που είχε στην καρδιά του ο Άγιος Λουκιανός και του έκανε τη θέλησή του πιο δυνατή και από το θάνατο. Καλλιεργούμε στην ψυχή μας το φόβο του Θεού. «Χριστέ μου», έλεγε και ο Ιεροκήρυκας στην Κυριακή εδώ πάνω, «μα ζητάς να σε αγαπάμε», εγώ δεν το έχω και το πράγμα, αλλά λέω τι έλεγε, «ερωτικά και να ενωθούμε», αν το προσέξετε στην ομιλία, είπε «σαρκικά με τον Χριστό». Και εξηγώ τι εννοούσε σαρκικά. «Εάν μη φάγετε το σώμα μου και μπει το αίμα μου, που και η ζωή είναι αυτής. Θα φάτε το σώμα μου, θα μπει το αίμα μου, ερωτικά όμως, ερωτικά, που σημαίνει ο Χριστός για μένα είναι το πάνω». Εάν υπάρχει αυτό, αυτή η σχέση ανάμεσά μας και στον Χριστό, αυτή η λακτάρα μας, αυτός ο ερωτάς μας, μιλάμε για φόβο Θεού από εκεί πέρα, αυτός ο φόβος του Θεού είναι όπλο που νικάει και τους νόμους της φύσεως ακόμη. Και τους νόμους της φύσεως. Και μητέρες μεν δοκίμασε για το μητρικό φίλτρο τον Άγιο, όμως η πείνα δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε, επαναλαμβάνω, επειδή είχε φόβο ο Θεού, να τον αλλάξει, να τον νικήσει. Ούτε τα βασανιστήρια φάνηκαν ανώτερα από το φιλόσοφο φρόνημα του Αγίου Μάρτυρα. Ούτε η τιμωρία δάμασε την ανδρεία του Αγίου. Αλλά εκείνος παρέμεινε πιο σκληρός και από το διαμάντι. Γιατί? Γιατί γλυκενόταν, λέγει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί γλυκενόταν στις αγαθές ελπίδες και στολιζόταν με την υπόθεση των μαρτυρικών αγώνων. Έτρεφε ελπίδες να δει τη δόξα του Κυρίου και θεωρούσε τα βασανιστήρια στολίδια στην ψυχή του. Στολίδια για τη δική του ψυχή. Ακούτε, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος σε όλους μας, τι έκανε ο Παύλος για να γιάσει ο Απόστολος? Όλοι ανοίγουμε τη γραφή και βλέπουμε με τα μάτια μας «εν λοιμώ και δίψη, εν ψύχη και γυμνότητη», ότι έζησε την προσωπική του ζωή ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος, εν λοιμώ. Λοιμός δεν είναι απλή πείνα, αλλά πείνα που σου σχίζει το σώμα και σε κάνει να υποφέρεις. Και δίψη, όχι μόνο πείνα, αλλά και δίψα μαζί. Εν ψύχη, μες την κατάψυξη του χειμώνα, αλλά και μες στη γύμνια. Δεν είχε ρούχα, αλλά από εκείνα που φορούσε μια ενδυμασία. Και πάλι αλλού γράφει ο Απόστολος Παύλος, «άχρη της άρτη ώρας», γράφει στους Κορινθίους, «μέχρι την ώρα αυτή που σας γράφω την επιστολή και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα». Και πεινάμε και διψάμε και είμαστε γυμνοί και τρώμε και καστούκι από τους αντίχριστους.
τα έγραφε αυτά γιατί γνώριζε καλά ότι μόνο έτσι φτάνει ο άνθρωπος στη δόξα του Κυρίου. Και θα μου πείτε, καλά, πώς έζησε μέσα στο λοιμό, μέσα σε μια λυσασμένη πείνα, να το πούμε σε πιο απλή γλώσσα, το καταλάβουμε. Πώς έζησε, αφού δεν είχε να φάει ούτε και να πιει. Την απάντηση μας τη δίνει ο Χριστός. Όταν και εκείνος δοκιμάστηκε με την πείνα, είπε στο διάβολο, «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο όταν ρίχνει μέσα του ψωμάκι, που είναι βασική τροφή, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, αλλά με το Λόγο του Θεού που είναι ζωή αιώνια και ζωή επίγεια. Ο Λόγος του Θεού είναι και ζωή επίγεια και ζωή αιώνια. Γράφει του Θεού το κομπιούντερ ότι θα ζήσει ο Α, ο Β 100 χρόνια. Θα ζήσει ο άνθρωπος. Και όταν περνάει μέσα από την πείνα, γιατί το έχει γράψει το κομπιούτερ του Θεού, με το Λόγο του Θεού οι ουρανοί στερεώθηκαν. Με το Λόγο του Θεού το σύμπαν στέκει. Με το Λόγο του Θεού ζει και ψυχή που πεινάει. Το ήξερε αυτό πάρα πολύ καλά ο Άγιος Μάρτυρος. Το ζούσε. Όταν λέμε ξέρω, σημαίνει ήταν κτήμα της ψυχής του. Με αυτό τρεφότανε και καταλάβαινε ότι αυτό τρέφει τον άνθρωπο και όχι στην ουσία αυτό που λέγεται υλικό αγαθό που μας έχει δώσει για να ζήσουμε. Όταν λοιπόν είδε ότι ο διάβολος είδε ότι τέτοιος ήταν ο μάρτυρας και ότι εάν τον υπέβαλε σε οποιαδήποτε βασανιστήρια, αλλά έτσι φανταζόταν ο διάβολος. Γιατί δεν μπορεί ο διάβολος να προχωρήσει βαθιά για να καταλάβει αλίμονο να συνέβαινε αυτό. Τις λεπτές χορδές της ψυχής του Αγίου, μέχρι ποιο σημείο αντέχει ή δεν αντέχει, που δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα το δεύτερο, επειδή δεν το ξέρει αυτό, και αυτό σκέφτηκε να τον υποβάλω στο μαρτύριο, αλλά με κάποια ιδιομορφία. Ποια ήταν η ιδιομορφία, θα δούμε τώρα ευθύς αμέσως. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, μπορεί να είσαι εγκρατής πιο εύκολα στο σώμα όταν σου απουσιάζει το οπτικό πεδίο. Όταν δεν βλέπεις γυναίκα, εγκρατεύεσαι, λέει, πιο εύκολα. Όταν βλέπεις γυναίκα, εγκρατεύεσαι πιο δύσκολα. Αυτό το είχε στην πείρα του ο διάβολος. Το ξέρει. Γιατί πολεμάει με αυτόν τον τρόπο τους χριστιανούς. Παραλαμβάνω, ήξερε καλά ότι η εικόνα που μπορεί να βλέπει κανείς είναι ερεθισμός. Και ο ερεθισμός οδηγεί στην πτώση. Και έτσι πολύ εύκολα τραβάει στην πτώση τους χριστιανούς. Τους βεβαίως χριστιανούς, τους επιπόλαιους, που δεν αγωνίζονται με Πνεύμα Θεού. Τι έκανε λοιπόν για να το ρίξει εύκολα, να του πάρει την ψυχή στα χέρια? Σκέφτηκε να του εκθέσει μπροστά
ένα ωραίο τραπέζι με πλούσια και ωραία φαγητά. Αφού είχε υποβληθεί στην πείνα, προσέξτε, είχε υποβληθεί στην πείνα. Είχε περάσει και περνούσε το μαρτύριο της πείνας. Αυτή που σε κάνει να τρέψει από τον πόνο. Στη συνέχεια του βάζει και το τραπέζι με τα ωραία φαγητά. Αλλά όμως ο δίκαιος διέλυσε και αυτή την ενέδρα και εκείνο που νόμιζε ο διάβολος ότι θα χαλαρώσει την ανδρεία του Αγίου, τούτο περισσότερο τον προετοίμασε στους αγώνες του. Πίστεψε ότι η πείνα θα τον χαλαρώσει το αγωνιστικό φρόνημα. Αντίθετα, λέει, έγινε το φρόνημά του πιο δυνατό. Γιατί όχι μόνο δεν έπαθε τίποτε από τη θέα των ειδωλόθητων, ειδωλόθητα ήταν σφαχτά, που τα είχαν βάλει πάνω σε βωμό ειδωλατρικό, τα είχαν ψήσει πάνω σε θεό ειδωλατρικό θεού, σε βωμό θεού ειδωλατρικού. Τα είχαν ψήσει και τα πήραν και τα βάλανε μπροστά. Θα λέγαμε σήμερα μοσχομυριστά, θα λέγαμε. Αυτά του βάλανε μπροστά. Αλλά και περισσότερο τότε τα αποστρεφόταν και τα μισούσε ο Άγιος. Και αυτό που παθαίνουμε εμείς με τους εχθρούς μας, που όσο περισσότερο τους ατενίζουμε, τόσο περισσότερο τους μισούμε και τους αποστρεφόμαστε, τούτο πάθαινε και ο Άγιος Λουκιανός από την μολυσμένη εκείνη θυσία. Φέρνει παράδειγμα και λέγει, όταν έχουμε μπροστά μας τον εχθρό μας, αισθανόμαστε μίσος, λέει, όλο και πιο πολύ. Και εκείνος βλέποντας, λέει, τα ειδωλόθητα, τα κρέατα, τα ψημένα, τα ειδωλατρικά, τα μισούσε όλο και πιο πολύ. Και ενώ εντός του η πείνα του φώναζε δυνατά και τον προέτρεπε να δοκιμάσει από εκείνα τα φαγητά, ο φόβος του Θεού του απομάκρυνε τα χέρια και τον έκαμε να λησμονήσει και αυτή την ανάγκη της τροφής. Το είπαμε και προηγουμένως, ο φόβος, το ακούσαμε δηλαδή, ο φόβος του Θεού ήταν εκείνος που τον όπλιζε με δύναμη. Και βλέποντας εκείνη τη μυαρά και ανώσιο τράπεζα, θυμήθηκε άλλο τραπέζι ο Άγιος. Έβλεπε μπροστά του εκείνος, εδώ είναι το μυστικό, αδέρφια μου. Έβλεπε μπροστά του, του μύριζε η μύτη, αλλά είχε μία πιο δυνατή μύτη, γιατί έφερνε στο μυαλό του ένα άλλο εκλεκτό τραπέζι, πλήρη πνεύματος, γεμάτο από Άγιο Πνεύμα, με κεφαλαίο το έχει εδώ μέσα, πλήρη πνεύματος. Τέτοιο τραπέζι είχε μπροστά του Άγιος. Και τόσο πολύ φλεγότανε και γόταν η ψυχή του, παίρνοντας από εκείνο το τραπέζι του Αγίου Πνεύματος, ώστε να προτιμά να υποστεί και να πάθει τα πάντα, παρά να φάγει εκείνα τα μολυσμένα φαγητά. Δεν λέει ο Χριστός μας, όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία. Είχε ο Άγιος την καρδιά του στο θησαυρό του Αγίου Πνεύματος, αυτήν ήθελε να φάει. Δεν τον προκαλούσαν τα φαγητά που του είχε παραθέσει ο διάβολος. Θυμήθηκε ο Άγιος ακόμη εκείνο το τραπέζι των Αγίων τριών παιδών, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, οι οποίοι νεαρά παλικάρια συλληφθήκανε
και όντας έρημοι από κάθε βοήθεια ανθρώπινη, όντας έρημοι από κάθε βοήθεια ανθρώπινη, σε ξένη χώρα, εχθρικιά, έδειξαν πολύ λαμπρή διαγωγή. Έδειξαν πολύ λαμπρή διαγωγή, ώστε και μέχρι σήμερα να διηγούνται οι άνθρωποι για την ανδρεία τους. Ένα παραλληλισμό κάνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και οι μεν Ιουδαίοι, έχοντας την πατρίδα τους, έδειξαν ασέβεια. Αναφέρω ένα περιστατικό. Σε κάποια στιγμή που έπρεπε να πούνε ευχαριστώ Θεέ μου, μας έφερες στη γη της Ευαγγελίας, αντί να κάνουν αυτό, έσφαξαν βόδια και πρόσφεραν θυσία στα είδωλα. Αυτοί που ήταν εκλεκτοί, που έπρεπε να είναι εκλεκτοί του Θεού. Και τους οδηγούσε ο Μωυσής μέχρι έξω από τα σύνορα της γης Ευαγγελίας, σαν χέρι Θεού. Και όμως αυτή κάνει τον παραλληλισμό και λέει, για κοιτάξτε, τρία παιδιά μόνα τους, σε ξένη χώρα, μακριά από κάθε ανθρώπινη προστασία. Είπαν όχι. Και οι Εβραίοι μέσα στο ίδιο τον τόπο τους είπαν όχι στο Θεό, ναι στο διάβολο. Δεν παίζει ρόλο ο τόπος. Παίζει ρόλο τι λέει αυτό εδώ μέσα στην ψυχή, το φρόνημά μας. Υπάρχει φόβος Θεού, λέει η Γραφή. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Από εκεί και πέρα αρχίζει να υπάρχει σοφία θεϊκιά στην ψυχή του ανθρώπου, όταν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Ενώ οι νέοι εκείνοι απαχθήκανε, τους έκαναν απαγωγή. Σε χώρα βαρβαρική, όπου υπήρχαν είδωλα και κάθε είδος ασέβειας, έζησαν διατηρώντας το πατροπαράδοτο τρόπο ζωής. Εκεί μόνοι τους αυτοί οι τρεις ζούσανε με το Θεό που είχαν παραλάβει από τους προγόνους τους, τον αληθινό Θεό. Με τους προφήτες γενικά. Επαναλαμβάνω, μόνοι τους ο Θεός και ο Θεός που τους παραδόθηκε. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, παραδείγματα. Εάν λοιπόν οι εγμάλωτοι και δούλοι και νέοι εκείνοι έδειξαν τόσο φιλοσοφημένη ζωή πριν να έρθει η εποχή της χάριτος, ποια συγγνώμη θα αξιωθούμε εμείς που δεν κατορθώσαμε να φτάσουμε ούτε προς το ύψος της αρετής που έδειξαν εκείνοι? Πιο απλά, δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός όταν μαρτύρησαν οι Άγιοι, μπήκαν στο καμίνι για να μαρτυρήσουν οι τρεις αυτοί, πριν γεννηθεί ο Χριστός, πριν από την εποχή της χάριτος που μας έδωσε ο Χριστός. Είπαν όχι στο διάβολο, λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Εμείς θα πάρουμε συγγνώμη από τον Κύριο, εφόσον ούτε την αρετή εκείνων των Αγίων που ήταν πριν από τη χάρη του Χριστού δεν την έχουμε, δεν τη δείχνουμε τουλάχιστον στα έργα μας. Όλα αυτά τα σκεφτότανε ο Άγιος και περιγελούσε την πονηρία του διαβόλου. Ο Αγιός μας που διαβάζουμε τώρα, ο Άγιος Λουκιανός, περιφρονούσε την κακουργία του και δεν υποχωρούσε σε τίποτα από εκείνα που έβλεπε μπροστά στο τραπέζι. Όταν όμως είδε ο μυαρός εκείνος, ο διάβολος, ότι τίποτα περισσότερο δεν πετυχαίνει σε βάρος του Αγίου, τότε τον οδηγεί, πάει στο δικαστήριο και βασανίζοντάς τον, του υπέβαλε ερωτήσεις συνεχώς. Αξίζει να το ακούσουμε, να δούμε τη φιλοσοφία του Αγίου. Αξίζει. Ο Άγιος
σε κάθε ερώτηση του δικαστηρίου, του δικαστή, αποκρινόταν με δύο λέξεις μόνο, σε κάθε ερώτηση. Είμαι χριστιανός. Και ενώ ο Δήμιος τον ρωτούσε, ποια είναι η πατρίδα σου, είμαι χριστιανός, έλεγε. Τι επάγγελμα έχεις, είμαι χριστιανός. Ποιους προγόνους έχεις, είμαι χριστιανός. Τι επάγγελμα έχεις, είμαι χριστιανός. Εκείνος όλα αυτά έλεγε ότι είμαι χριστιανός, ο Άγιος. Χτυπώντας με το μοναδικό και απλό αυτό λόγο την κεφαλή του δαίμονα. Δεν έτυχε διάφορος να ακούει αυτό το πράγμα. Το όνομα του Χριστού αντί μόνο. Και καταφέροντάς του συνεχή και αλλεπάλληλα τραύματα, τον κατατρόπωσε. Ήξερε ο Άγιος ότι το όνομα του Χριστού είναι φρίκη για το διάβολο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, να λέγουμε το στόμα μας. Καίγεται, λέει ο διάβολος, με το όνομα του Ιησού Χριστού. Αν και βέβαια σπούδασε ο Άγιος και πήρε μόρφωση εθνική. Πήρε και μόρφωση, είχε πάρει και ιδωλατρική μόρφωση, ήταν δικηγόρος. Είχε σπουδάσει δικηγόρος ο Άγιος Λουκιάνος. Εν τούτης, ενώ γνώριζε καλά αυτή τη μόρφωση, την πέταξε στην πάντα τη μόρφωση και τη ρητορική που είχε γνωρίσει στα σχολεία των δουλατρών και αρκέστηκε στο να λέγει «Είμαι χριστιανός, είμαι χριστιανός, είμαι χριστιανός». Θα πείτε, γιατί σε κάθε ερώτηση έλεγε αυτό, καλό είναι να ακούσουμε. Τι εννοούσε ο Άγιος, ποια πραγματικότητα έχουν αυτά τα λόγια, ποια απήχηση έχουν. Όταν λοιπόν το ρώτησε, από πού είσαι και είπε ότι είμαι χριστιανός, έδειχνε την πατρίδα του, την καταγωγή του. Από πού είμαι, από εκεί που είναι ο Χριστός. Είμαι χριστιανός, σημαίνει από εκεί που είναι ο Χριστός, από τη Βασιλεία του Θεού, από τη Βασιλεία του Χριστού. Όταν του είπε, ποιο είναι το επαγγελμά σου, εκείνος είπε, είμαι χριστιανός. Ναι, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Ο τρόπος της ζωής μας, το επάγγελμά μας, ουσιαστικά είναι αυτό. Να είμαστε καλοί χριστιανοί και να πορευόμαστε με τον νόμο του Θεού. Αυτό έλεγε όταν είπε, επάγγελμά μου είναι, είμαι χριστιανός. Και βέβαια, και στην μια περίπτωση έδειγνε την Άνω Ιερουσαλήμ, που ήταν η καταγωγή του, και στην άλλη περίπτωση, ότι έχει χρέος επάγγελμα και αυτό έχει δώσει υπόσχεση στον Χριστό να επαγγέλλεται το Λόγο του Θεού και να πεθαίνει για το Λόγο του Θεού. Ο χριστιανός δεν έχει γίνει επάγγελμα, αλλά ζει τη ζωή του ουρανού. Και έπειτα μας φωνάζουν γύρω στα αυτιά μας. Τα αυτιά μας ακούνε φωνές. Αυτή που και ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος, ακούγε και μας τη γράφει. Δεν ξέρετε ότι εμείς είμαστε συμπολίτε των Αγίων. Πώς λέμε, είναι συμπολίτης μου αυτός. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού και πρόσωπα εντελώς προσωπικά δικά του του Θεού. Ώστε με ένα λόγο δίδαξε ο Άγιος με κάθε λεπτομέρεια και ποιος ήτανε και από πού καταγότανε
και από ποιους είχε την καταγωγή και με ποιο επάγγελμα ζούσε. Και με αυτό το λόγο τελείωσε τη ζωή του και απήλθε στον ουρανό, προσκομίζοντας τον Χριστό, σώα παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη είναι, παρακαλώ, το ιερό κοιμήλιο που μπορεί να έχουμε. Τι είναι το πιο ιερό? Το πιστεύω μας είναι. Η πίστη μας είναι το πιο ιερό. Μας βαπτιζόμαστε και παίρνουμε την Αγία Τριάδα ολόκληρη μέσα μας. Ολόκληρη Αγία Τριάδα. Αυτό λέει, λέει, εγώ θα κατοικήσω μέσα σας και θα περπατήσω μαζί σας. Το λέει η Γραφή, δεν το λέω εγώ. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το κοιμήλιο, αυτό το κοιμήλιο το κρατούσε σφιχτά και με αυτό αγκαλιά πέταξε στον ουρανό ο Άγιος. Με αυτό το κοιμήλιο πέταξε στον ουρανό. Συμβουλεύοντας και εμάς, τους μεταγενέστερους, να αντιστεκόμαστε στον πειρασμό και να πεθαίνουμε αν χρειάζεται, παίρνοντας μαζί μας αυτή και μόνο την Ιερά Παρακαταθήκη. Γνωρίζοντας λοιπόν και εμείς όλα αυτά, μπαίνουμε σε αυτή την Άγια περίοδο που ονομάζεται Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι όντως Αγία. Πόσο Άγιος είναι ο Χριστός? Γιατί δικό του είναι το έργο της Άγιας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτήν πολεμάει ο διάβολος ο Διπρινιάνο. Έλα και τι είναι να νηστεύουμε. Ακούμε πολλούς βαπτισμένους χριστιανούς και είναι τέρασμα του διαβόλου για ισοπαίδωμα, γιατί από αυτό κατατροπώθηκε και από τον Χριστό και από τους Αγίους. Η νηστεία είναι όπλο από τα Άγια, το που, πιο, από το πιο Άγια που υπάρχουν. Και παρέθεσα αυτό το ωραίο τραπέζι, παίρνοντας τον από, το Άγιο, από τον Άγιο Χρυσόστομο, που δείχνει καθαρά, όχι μία απλή νηστεία στην οποία καλούμαστε εμείς να κάνουμε, αλλά ότι ο Άγιος υποβλήθηκε σε μαρτύριο πείνας και όχι μόνο τον άντεξε, αλλά και όπως σας διάβασα στην αρχή, πάτησε τον Άδη, νίκησε τον θάνατο και μπήκε στον ουρανό. Ευχαρίστως άρχισε με καλά και κάτι να πεις και εσύ μετά. Δεν ήταν δικά μου, ήταν του Αγίου, συγγνώμη για, γιατί φτάσαμε και 10, αλλά αξίζει τον κόπο. Αλίμονο σε εμάς να πούμε ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δύο λογάκια να ακούσουμε και δύο αδερφούς τρεις πάνω στο θέμα αυτό. Το σημερινό νηστεία το και Άγιος. Το σημερινό το θέμα με πιάνει ένοχο. Από πού με πιάνει ένοχο? Ήταν ένα κήρυγμα που μέσα μου πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν είναι κήρυγμα. Γιατί? Γιατί οι δύο λέξεις που είπε ο Άγιος, είμαι χριστιανός, δεν μπορούμε τόσο εύκολα να το λέμε όλοι μας και ειδικά εγώ, αν δεν το βιώσουμε. Αν δεν βιώσουμε ότι είμαι χριστιανός, είμαστε χριστιανοί, η χάρη δεν έρχεται. Και όλα τα κηρύγματα είναι μέσα από τον αγώνα έρχεται η χάρη του Θεού. Δίχως αγώνα δεν κάνουμε τίποτα. Το σημερινό θέμα με άγγιξε πάρα πολύ και εύχομαι η χάρη του Θεού να μας ακουμπήσει όλους και να κάνουμε μία αρχή στο βίωμα του Λόγου του Θεού. Τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ό,τι νιώθεις εσύ το νιώθουμε και εμείς. Και βέβαια πιστεύω το πράγμα ότι είναι μέλημά μας να γινόμαστε όλο και πιο καλύτεροι χριστιανοί. Και μάλιστα όλοι επιθυμούμε να μας αξιώσει ο Θεός να ζούμε και ζωή Αγίου. Άλλος αδελφός κάτω. Ευχαριστώ. Εγώ εννοώ ότι η νηστεία βέβαια είναι και τα φαγητά, βέβαια ορισμένα φαγητά, αλλά περισσότερο είναι η κρίση, η γλώσσα. Το τι κάνει η γλώσσα. Περισσότερο να νηστεύουμε τη γλώσσα.
Εκείνο είναι το άλλο, το ουσιαστικότερο θέμα της νηστείας. Σίγουρα όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μη κρίνετε και να μη κριθείτε. Και βέβαια λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι να καθαρίζουμε το νου και η γλώσσα να αναλύει λόγους αληθείς, λόγους ευσεβείς και όχι οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, κάποιος άνθρωπος κάτι που να θέλει, πάνω στο θέμα αυτό, Τάσο. Για το θέμα της πείνας που έτυχε μια φορά ένα αεροπλάνο να πέσει στους Άντες πάνω στην Κολομβία και σε ένα μεγάλο βουνό, αυτοί που επιζήσανε φάγανε τα πτώματα των υπόλοιπων. Και μας δείχνει αυτό ότι η πείνα είναι από τα σοβαρά. Από τα χειρότερα. Από τα χειρότερα. Όπως και οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες όταν φύγανε από την Αίγυπτο, μόλις πεινάσανε λιγάκι, τα βάλανε το θέμα αμέσως. Πόσο μάλλον η πείνα είναι. Για να κλείσουμε. Το μέγεθός της πόσο μεγάλο. Για να κλείσουμε, σε κουράζω άλλο. Ας έχουμε την εικόνα του μαρτυρίου του Αγίου. Η εικόνα μες στο μυαλό μας και ένα πολύ ωραίο ο Άγιος Χρυσόστομος μας είπε: Είμαι χριστιανός, είμαι χριστιανός, είμαι χριστιανός. Κάθε φορά που φάει το πειρασμό να μας λέει νηστεύεις, πάτα την νηστεία, είμαι χριστιανός. Για να καταλάβουμε ότι μας στοιχίζει ο Χριστός και δεν είναι αυτό που πιστεύουν όλοι ένα απλό έθιμο, καλή σαρακοστή που λένε. Στοιχίζει και εφόσον στοιχίζει, μας πληρώνει, όπως πλήρωσε τον Άγιο, με τράπεζα πλήρη Πνεύματος Αγίου, έτσι λέει ο Χριστός. Καλή σαρακοστή λοιπόν και οι Άγιοι όλοι μας συμπάνουν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, θέλετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης. Ανάρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερα, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών. Και λύσε να έχεις ημάς πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού. Ασία των Χριστιανών ακατέρσιτε, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι ορφωνάς, αλλά προθάσον ως αγαθή, εις την βοήθεια ημών, των πιστών σκραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείας και σπέψον εις ηγεσίας, η προστατεύουσα η Θεοτό και το τιμότωσε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν. Έχουμε το μισθό μας και αυτό, λίγο μισθό το έχουμε παππού. Και εμένα, σε μένα δίνει την ευκαιρία να, και να το διαβάσω σπίτι για να παίρνω το μισθό από εκεί και μου δίνει και στο μισθό σας. Τι μας δίνει το μισθό. Το μισθό είναι όλο το μισθό είναι όλο το μισθό. Γεια σου, είμαστε κοινό, είμαστε κοινό.